Τα Βιλαίτια του Πετρελαίου, η Βηρυτός, η Δαμασκός και η Τρίπολη πέφτουν τον ίδιο μήνα. Στις 11 Νοεμβρίου, ο Γερμανός στρατηγός Ernst Berger υπογράφει με τον Γάλλο αρχιστράτηγο Φως τη συνθηκολόγηση μέσα σε ένα βαγόνι τρένου. Και στις 15 Νοεμβρίου, το θορυκτό Αβέροφ με την ελληνική σημαία να κυματίζει και χιλιάδες Έλληνες να επιφημούν μπαίνει στο Βόσπορο. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην πόλη, αλλά επιστρέφουν εξ ονόματος των νικητών του Μεγάλου Πολέμου. Η Ελλάδα μπόρεσε να παίξει το ρόλο της στα τελικά στάδια του πολέμου με έναν αποτελεσματικό στρατό που πολεμούσε στα μακεδονικά σύνορα. Έτσι ο Βενιζέλος πήγε στη συνδιάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι ως ένας από τους νικηφόρους συμμάχους. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει αυτή την περιοχή στη Μικρά Ασία για την Ελλάδα. Και το Μάιο του 1919 κατάφερε να του δώσουν μια εντολή από το Ανώτατο Συμβούλιο, από τον πρόεδρο Ουίλσον των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον πρωθυπουργό Κλεμανσό της Γαλλίας και από τον Λόιντ Τζόρτζ, πρωθυπουργό της Βρετανίας, να καταλάβει τη Σμύρνη και τη ζώνη γύρω από τη Σμύρνη. Υπηρετώντας συνολικές διπλωματικές διεργασίες για το νέο μοίρασμα της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, στην ουσία για το μοίρασμα σχεδόν ολόκληρου του κόσμου μετά την ήττα των κεντρικών αυτοκρατοριών, της Αυστρίας, της Γερμανίας και των συμμάχων τους, όπως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με το Βερολίνο να συνταράσσεται ήδη από κομμουνιστική επανάσταση, ξεκινούν τελικά στις 18 Ιανουαρίου του 1919, στο Παρίσι, με τη διάσκεψη των Βερσαλιών, με τη Γιάλτα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά έργα της ήταν και ο διαμοιρασμός των πετρελαίων, που μόλις είχε κατανοηθεί η τεράστια σημασία τους. Ο Βενιζέλος, ο μεγάλος νικητής των Βαλκανικών Πολέμων, ταυτίζονται στα ελληνικά με τα αγγλικά και γαλλικά συμφέροντα, είχε καταφέρει μόλις 6 χρόνια πριν να διπλασιάσει την Ελλάδα και έρχεται τώρα με νέο πακέτο διεκδικήσεων. Βάζει στο τραπέζι απαιτήσεις για τα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο, την Κύπρο, τη Βουλγαρική και την Τουρκική Θράκη, ενώ ζητά να γίνει η Κωνσταντινούπολη διεθνή ζώνη και αναφέρεται σε ελληνικές διεκδικήσεις στη Μικρά Ασία. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατόρθωσε στη συνθήκη των Παρισίων να θέσει έντονα το θέμα της προστασίας των ελληνικών πληθυσμών, αλλά και με έναν περίτεχνο τρόπο να πετύχει την εξασφάλιση, την εντολή των συμμάχων για την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.